Καλησπέρα, πρώτα απ' όλα. Για την ομάδα τα βλέπετε κι εσείς. Πιστεύω ότι έχετε καταλάβει ότι προσπαθούμε, ότι είμαστε καινούργια παιδιά. Έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα και το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά και με τον προπονητή αλλά και με όλα τα παιδιά, στο να πετύχουμε στο τέλος της χρονιάς αυτό που όλο το κόσμο θέλει. Δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα στις προπονήσεις και μέχρι στιγμή τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Ελπίσουμε να συνεχίσουμε έτσι και στο τέλος να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Εντάξει, Ηράκλη, ήμουνα και πριν 7 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν η Ηράκλη ήταν πολύ καλά. Είχα και κάποια παιδιά, φίλους που τότε ήταν στην Ηράκλη. Και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που για διαφορετικούς λόγους τα τελευταία 2 χρόνια δεν ήταν καλά. Αλλά πάντα θα είναι η Ηράκλη. Δηλαδή είτε στη Β είτε στη Γ, πάντα θα είναι η ιστορική ομάδα με τον κόσμο ότι. Και αυτό είναι, εννοείται, ένα κίνδυνο για να έρθει στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα η σχέση που έχουμε μέσα στα αποδυτήρια. Δηλαδή σε όλη τη ομάδα που ήμουνα, δύσκολα να το βρεις. Είναι δύσκολα βασικά όταν είσαι σε 25 ποδοσφαιριστής, έχεις το προπονητή, να έχεις ένα πολύ καλό κλίμα. Εμείς μπορεί επειδή έχουμε πολλά μικρά παιδιά που μαθαίνουν, που σιγά σιγά προσπαθούν. Οπότε αυτό κρατάει το καλό κλίμα. Και αυτό είναι το πιο βασικό για την ομάδα και πιστεύω ότι που βρήκα εγώ εδώ. Ναι, δηλαδή έχω ξεκινήσει τώρα προπονήσεις εδώ και 3-4 μέρες. Πάει καλά, όσο περνάνε οι μέρες και είναι ακόμα καλύτερα. Οπότε θα προσπαθήσω να βοηθήσω και εγώ στην ομάδα. Κοίτα, σημαντική μεταγραφή στην ομάδα είμαστε όλοι. Γιατί δεν παίξει ούτε ο ένας ούτε δύο. Παίξουμε 11 και έχουμε και άλλα 11 παιδιά που περιμένουν από έξω που κάποια στιγμή μπορούν να παίξουν και να δώσουν, όπως ο Λούκη για παράδειγμα, που όταν χρειάστηκε έπαιξε και βοήθησε την ομάδα με τον τρόπο του. Όχι μόνο εγώ, πρέπει να χαιρόμαστε όλοι ότι η ομάδα δεν στηρίζεται από ένα ποδοσφαιριστή ή από δύο. Μπορούμε να στηρίξουμε σε όλα τα παιδιά. Είναι καλά παιδιά που προσπαθούν, που τα δίνουν όλα και τα έχουν αποδείξει. Το έχουν αποδείξει όταν έλειπε ο Ρωμάνο, όταν έλειπε εγώ και τα παιδιά που παίξουν την ενδεκάδα όταν ήμασταν και εμείς. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Ο Λούκη είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Το έχει αποδείξει και πέρσι με τα γκολ που έχει βάλει. Και πιστεύουμε και σε αυτόν όπως πιστεύουμε σε όλα τα παιδιά. Εντάξει, το πρωτάθλημα στη Β μπορεί να μην είναι στο ίδιο επίπεδο της Α, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο για διαφορετικούς λόγους. Υπάρχουν ομάδες με προβλήματα που παλεύουν μέσα στο γήπεδο και φαίνεται. Υπάρχουν ομάδες που προσπαθούν να παίξουν μπάλα. Οπότε το κάνει δύσκολο. Εμείς αυτό που είπαμε είναι να βάλουμε στόχους μικρούς. Δηλαδή είπαμε να συγκινήσουμε καλά τα πρώτα 5-6 παιχνίδια στο να βλέπουν και να έχουμε το σεβασμό από τις άλλες ομάδες. Δεν είναι το ίδιο να ξεκινάς τώρα να χάσεις 2-3 παιχνίδια και μετά σε βλέπουν ότι η Ηρακλή δεν πάει πουθενά και πάμε να το κερδίσουμε. Ενώ τώρα όσο να είναι, σε σέβονται για άλλες ομάδες. Αυτό ήταν το πρώτο. Τώρα θα κοιτάμε σιγά σιγά να βελτιωνόμαστε όσο είναι στο παιχνίδι, να βελτιωνόμαστε εμείς με τα τρεξίματά μας, με τα πατήματά μας, τακτική, σε όλα αυτά και να φτάσουμε στα play-off εάν πετυχαίνουμε το στόχο που είναι να βγούμε στα play-off, όσο καλύτερα γίνεται. Για να παλεύουμε εκεί στο τέλος την άνοδο. Κοίτα, έχω ακούσει, δεν έχω σχέση πώς ήταν πέρσι ή προπέρσι η ομάδα. Έχω ακούσει ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από τώρα που έχω έρθει εγώ δεν έχω δει κάτι κακό ή κάτι άσχημο. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά θα έλεγα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλεύει κάτι από την Τρίπολη, από τον Ατρόμητο. Δηλαδή έχει τα πάντα και όσο περνάει ο καιρό
φτιάχνονται και άλλα πράγματα που μπορεί πολλές ομάδες στην Α να μην τα έχουν. Και θέμα οργάνωση και θέμα γήπεδα, καταστάσεις και όλα αυτά. Είναι πολύ, πολύ καλά. Εντάξει, είχαμε ευκαιρίες πολλές, δηλαδή πιστεύω ότι μπορούσαν να σκοράρουν και άλλα παιδιά. Τώρα έτυχε να είμαστε στη θέση που έπρεπε εμείς, είτε εγώ είτε ο Λούκη όταν έπαιξε, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είναι θέμα τύχη, είναι και θέμα δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και τα άλλα τα παιδιά. Οπότε είναι κάτι που το έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις για να γίνει έτσι. Μαζί θα μπορούσατε να... Άχι, αυτό είναι θέμα προπονητή. Μετά μέσα στο γήπεδο όλα γίνονται. Όλα μπορεί να γίνουν. Ναι. Εντάξει, προσπαθούμε και ο προπονητή προσπαθεί να μας κάνει να καταλάβουμε να παίξουμε μπάλα, να προσπαθούμε να... όχι να κλωτσάμε την μπάλα και να τρέξουμε. Εννοείται πως μας λείπει η εμπειρία από τα παιδιά, αλλά πιστεύω ότι στην Α κατηγορία και το δείξαμε με, με το Λεβαδιακό στο Κύπαλο ότι θα παλεύαμε για να είμαστε εκεί ανδιάμεσα σε πολλές ομάδες. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα σε 5-6 ομάδες εκεί στο κέντρο θα είμαστε. Εντάξει, δεν νομίζω να επηρεάσει το ρεπό. Δουλεύουμε πολύ καλά στις προπονήσεις, δεν χάνουμε ρυθμό. Δεν νομίζω να μας επηρεάσει κάτι το ρεπό. Τώρα είναι ομάδες που δεν τις ξέρουμε, είναι καινούριες ομάδες. Πρέπει να πάμε εκεί και να δούμε από την αρχή εμείς να βάλουμε το δικό μας το ρυθμό, το δικό μας το παιχνίδι, όπως κάναμε μέχρι τώρα με όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Κοίτα, σε κάθε όμιλο έχουμε 13 ομάδες, δεν είναι ούτε η μία ούτε η δύο. Ότι έχουμε συγκινήσει καλά, έχει συγκινήσει καλά και η Λαμία και η Φάκινγκτον και η Λάριθα που είναι μεγάλη ομάδα, παρόλο που έχει χάσει παιχνίδια, αλλά είναι καλά. Πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο. Εμείς θα προσπαθούμε, όπως είπα, σιγά σιγά να δούμε το τρόπο μας. Να πάμε στα play-off και μετά εκεί θα είναι άλλο προτάσμα εντελώς διαφορετικό από αυτό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι, εγώ για παράδειγμα προσωπικά τώρα, πέρσι ήμουν στην Καλονί και άμα ξέρετε δεν είχαμε παίξει ούτε ένα παιχνίδι στη Μυτιλίνη, όλα εκτός, χωρίς κόσμο και όλα. Είναι πολύ δύσκολο. Όταν δεν έχεις το κόσμο δίπλα σου είναι πολύ δύσκολο να βρεις, δεν ξέρω τώρα στα ελληνικά που να το πω, αλλά να έχεις αυτό το κίνητρο που σου βάζει ο κόσμο για να μπορείς να δώσει το κάτι παραπάνω. Εδώ στην Ηρακλή όλα τα παιχνίδια έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι νιώσεις την στήριξη από τον κόσμο και δίνεις το κάτι παραπάνω για αυτό το λόγο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για μας. Ναι, εντάξει, αυτό ξέρουμε ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι σκληρά για μας. Δηλαδή, και εγώ όταν έπαιξα στην Α πηγαίναμε να παίξουμε με τις μεγάλες ομάδες και λέμε άδεια να πάμε να τα δώσουμε όλα από όλα τα κομμάτια. Και τώρα το ίδιο θα είναι. Όλα τα παιχνίδια θα είναι σκληρά, θα είναι δύσκολα. Και η διατησία βλέπετε και τι γίνεται και στην Α και σε άλλες χώρες. Οπότε λογικό είναι και θα υπάρχει και αυτό. Δεν είναι κάτι που... Δεν πιστεύω ότι τα έχουν βάλει στόχο τον Ηρακλή να το χτυπήσουμε και να το κάνουμε σημεία. Συμβαίνουν. Δεν νομίζω να είναι κακό. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς για αυτή την ερώτηση, αλλά αν υποθέσουμε ότι αυτή ο Νοέμβριος είναι Μάιος, η Ηρακλής πηγαίνει, συνεχίζει να είναι πρώτη πολύ καλά και όλες αυτές που συναντά στη Μίκρα, το πρόβλημα να στηρίζει τα παιχνίδια μέσα και έξω. Και με δεδομένο ότι έπρεπε συμβόλαιο για ένα χρόνο, θα είχες να δώσουν θετικά στο να παραμείνει. Εννοείται. Έχω κάνει ένα συν ένα. Για αυτό το λόγο. Ναι. Εγώ το στίγμα αυτό το έχω βάλει την ημέρα που ήρθαν οι πόρες στο συμβόλαιο. Όχι, έχω βάλει το στίγμα ότι ήρθα για αυτό το λόγο, για να παίξω του χρόνου στην Α. Εννοείται.